Είμαστε και πάλι εδώ, παρέα με τον Κώστα Μαρτάκη. Λέμε διάφορα την ώρα που σας βλέπετε, είτε τα βίντεο κλιπς, τα ρυθμιστικά break. Λοιπόν, για καλό σας να τα ακούτε. Για καλό τους, ναι. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο. Πώς και κάνεις φωτογράφηση τέτοια με τη Φουρέιρα? Σε είχα για παιδί, ξέρεις, χαμηλών τόνων. Φωτογραφίζω μόνος μου. Όχι. Πιο χαμηλών τόνων. Τι ήταν αυτή η φωτογράφηση? Ήταν καλά, εντάξει, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Το φυλάκι σου, η αλήθεια είναι ότι από τα μάτια εγώ με τη Μάρο Λίτρα, που έπεσε ένα γλωσσοφυλάκι λίγο διαρκεία, α πούμε, περίμενα να γίνει στιγμή να τελειώσετε. Μπα και εγώ πάνω στη σκηνή και είχαν κολλήσει βεντούζο τα χυλάκια σα, δεν θα το ξεχάσω. Έχει δείξει μερικέ δηλαδή. Δεν θα ξεχάσω που άκουγα τώρα που τελειώμασταν. Ε, παιδιά! Έτσι είπα. Είναι η στιγμή αυτή. Η στιγμή, η στιγμή. Για πες για τη στιγμή με το κορίτσι μου, τη συμπαθώ πολύ τη Φουρέιρα, γι' αυτό πρόσεχε. Έγινε μια πολύ ωραία πρόταση από ένα συγκεκριμένο περιοδικό, μπορώ να πω. Φυσικά, ό,τι θες. Το OK. Mm-hmm. Κάναμε τη φωτογράφηση και ήταν πάρα πολύ ωραία. Η φωτογράφηση. Δεν σου άρεσε η φωτογράφηση? Πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση. Δεν ξέρω τίποτα. Πάρα πολύ ωραία φωτογράφηση. Την είδε, γιατί πολύ... πριν κάτι για ξετσίποτα και τέτοια. Δεν είναι καθόλου ξετσίποτα. Πώς είναι, για πες. Αισθησιακή. Τι γλυκό, τι γλυκό. Έχει τον τρόπο να τα λες. Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, τώρα να σοβαρευτούμε. Καλά, καλά, καλά. Για φωτογράφηση. Αλληλούια, σε λίγο θα σε δω με την αλληλούια και την κόλαση. Λοιπόν. Αυτό που είπα για την Eurovision, το έχεις καθόλου σκεφτεί? Διότι είχες κάνει μια απόπειρα πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τότε πια πάει καλομήρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά είχες κάνει μια φοβερή εμφάνιση που είχε συζητηθεί πάρα πολύ με το Always and Forever και ήσουν όντως ομολογμένος πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, αυτό σου έχει μείνει με την καλή έννοια αποθυμένο να θες ξανά να το δοκιμάσεις? Αποθυμένο όχι. Είναι ένας θεσμός, ένας διαγωνισμός που μου αρέσει, τον παρακολουθώ πολλά χρόνια και πριν συμμετάσχω τότε. Στο λόγο, γιατί σου είχε έρθει η Βανδύ εδώ καλεσμένη πριν από 2 εβδομάδες και με το που πήγα να σου πω για το Eurovision, κόντεψε ένα μόνο που δεν με πλάκωσε και μου λέει: το έχουμε ξαναπεί, Θέμη. Δεν είναι για μας η Eurovision, είναι για νέα παιδιά, νέους καλλιτέχνες. Λέω: σιγά, βρε, Δέσποινα, σιγά. Εντάξει, αυτή την άποψη έχει. Ότι πρέπει να πηγαίνουν φρέσκα πρόσωπα να εκπροσωπούν τη χώρα μας στη Eurovision. Με αυτή τη λογική και με το ότι εσύ πρεσβεύεις την pop που Eurovision. Συνήθως είναι pop, έχει και άλλα τέτοια, αλλά συνήθως είναι pop. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι στόχος καριέρας. Δεν ξέρεις, τραγουδάω για να πάω κάποια στιγμή στη Eurovision. Δεν είπα αυτό. Ναι, άμα το έχεις... Κάποια στιγμή, ναι, άμα μου γίνει κάποια πρόταση και βρω το κατάλληλο τραγούδι και αισθανθώ πάλι ότι έχω ελπίδες και ότι νιώσω εγώ καλά προσωπικά, θα το ξανά κάνω. Ναι, δεν έχω θέμα. Είναι ένα διαγωνισμό που μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά γιατί όχι. Ας πω, η καλομήρα μια χαρά τα είχε πάει τότε. Ακριβώς. Εντάξει, είχε βγει τρίτη που είναι μια ωραία τότε θέση τρίτη. Οπότε αν έχεις ένα δυνατό τραγούδι, ίσως να μην αυτό πρέπει. Αυτό είναι η στιγμή, ξέρεις, να νιώσω ασφαλής με το τραγούδι, με την ομάδα μου, ξέρεις, ότι πάμε για να κερδίσουμε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Πολύ και πέρα ποτέ δεν ξέρεις. Πολλοί καλλιτέχνες λένε ότι ναι, θα ήθελα, αλλά από την άλλη με φοβίζει το εδώ. Και όταν λένε το εδώ, εννοώ όλο το πακέτο που τα κανάλια ασχολούνται non-stop με την Eurovision, που ασχολούνται non-stop με τον καλλιτέχνη, ότι κάποιοι δεν θέλουν να αποφύγουν την προβολή την τοπική, όχι το τι θα γίνει στο εξωτερικό. Προφανώς ένα δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Τότε δεν μου έκανε κακό όλο αυτή, γιατί υπήρχε πολλή προβολή τότε ποιος θα πάει και ότι σφαζόμαστε mm-hmm. και τέτοια. Ίσα-ίσα καλό μου έκανε. Δούλεψα πάρα πολύ. Είχα, πιστεύω, μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Και μόνο θετικά σχολιάστηκα. Okay, οπότε το κρατάμε για το μέλλον ενδεχομένως. Ναι, μπορεί και το άμεσο, μπορεί και το έμεσο. 12-13. Μπορεί όμως και το 11. 15. Δεν έχουν πει κάτι για το 11 ακόμα. Νομίζω δεν είναι νωρίς, δεν είναι ακόμα. Ναι, είναι νωρίς. Βέβαια, όταν είχε πάει ο Ρουβάς, τη δεύτερη φορά που πήγε, το είχαν ανακοινώσει από το καλοκαίρι. Αλλά... Από το... Ναι. Ναι, αλλά βέβαια τώρα θα μου πεις πέρυσι που πήγε ο Αλκαίος, μέχρι τέτοια περίοδο δεν είχε ακουστεί τίποτα απολύτως. Είναι νωρίς. Ιανουάριο περίπου δεν. Μπορεί και πριν τα Χριστούγεννα να ξέρουμε κάτι, θα δείξει, τέλος πάντων, όπως και να έχει, μάλιστα. Εγώ δεν θα είμαι πάντως. Καλά, και εσύ που το ξέρεις αυτό. Μπορεί ξαφνικά να σκάσει ένα σούπερ. Φέτος έχω άλλα. Το αποκλείσαι από μόνος σου. Φέτος, ναι, ναι. Okay. Δεκτό. Επειδή υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, συναδελφούς σου, να κάνουν και άλλες δουλειές, και μιλώ τηλεοπτικές. Να φτιαχτώ λίγο. Να φτιαχτείς λιγάκι. Πάμε στην ερώτηση. Από τι να σου πω τώρα που σκέφτηκα, την Καλομήρα που είχε κάνει το παιχνίδι στην Ιαπωνία, το Big in Japan, το Ρουβά που κάνει το X Factor και διάφορους άλλους που μπορούσαν να κάνουν ένα τηλεπαιχνίδι, οτιδήποτε.
ηθοποιούς, ξέρεις, που δεν είναι αυτό το αντικείμενό τους, αλλά κάνουν το ρόλο παρουσιαστή. Έχεις σκεφτεί να δεις τον εαυτό σου, θα έβλεπες τον εαυτό σου γενικώς σε κάτι τέτοιο, να κάνεις κάτι στην τηλεόραση? Αγαπάω πάρα πολύ το τραγούδι. Δεν λέω ότι οι τραγουδιστές που είπες πριν δεν αγαπούν το τραγούδι, αλλά επειδή είμαι πολύ φρέσκος αυτό και θέλω να κάνω πράγματα σε αυτό, προς το παρόν δεν το σκέφτομαι. Στο μέλλον είμαι άνθρωπος που ποτέ δεν μ' αρέσει να λέω ποτέ. Γιατί όσες φορές το έχω πει, το έχω μετανιώσει πραγματικά. Ναι. Μα κάποιος έλεγε ότι άμα πεις ποτέ, στην ουσία είναι σαν να θες να το κάνεις κατά κάποιο τρόπο. Σαν να το έχεις ξέρεις. Δεν το αποκλείω. Γιατί κατά καιρούς με έχουν ερωτήσει και για εκπομπές και για θέατρο, τέτοιο σινεμά. Κινηματογράφο δηλαδή. Προς το παρόν δεν είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Στο μέλλον δεν ξέρω. Μπορεί να μου τη βαρέσει και να θέλω. Θα πήγαινες ποτέ κριτική επιτροπή σε ένα talent show που θα είναι το αντικείμενό σου? Δηλαδή σε κάτι σαν το X Factor, το Greek Idol? Όχι. Όχι, και ο λόγος είναι ότι ακόμα και εγώ μαθαίνω πολλά πράγματα. Θα είναι πολύ αστείο να πάω κάπου και να λέω, ξέρετε, δεν το είπατε αυτό εκεί πολύ σωστά, στον Άρατα και τέτοια. Σίγουρα έχω γνώσεις πάνω σε αυτό που κάνω, αλλά δεν είναι οι γνώσεις όσων του Θεοφάνου, ας πούμε, που είναι σε μια κριτική επιτροπή και ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Καλά, ρε, εντάξει, εννοείται. Εγώ το λέω, θα έχεις άλλο ρόλο. Δεν θα έχεις το ρόλο και τη βαρύτητα του Θεοφάνου, θα ήταν μια επιτροπή με 3-4 άτομα. Αλλά μου λες ότι γενικά θα ήθελες αυτό να το αποφύγεις. Ναι, ναι. Ακόμα... Κώστα, Άγιος ή Αμαρτωλός? Άγιος, αλλά μ' αρέσει το Αμαρτωλός πολύ. Άγιος, αλλά σ' αρέσει το Αμαρτωλός? Ναι, καμιά φορά. Ναι. Γίνεται έτσι λίγο η ζωή πιο... Πιο spicy, έχει αλλά το πιπερό. Πιο, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι Αμαρτωλός είσαι έτσι κι αλλιώς. Τώρα τι μου λες για τον Άγιο, τόσο θα το δούμε στη συνέχεια, μόλις επιστρέψουμε. Θα κάτσω πάλι στην κόλαση. Αυτή είναι η θέση του καλεσμένου, τι εννοείς? Έχεις φαγωθεί να κάτσεις στη θέση μου? Μα αφού το έχω κερδίσει. Άντε πάλι, του είπε χαρίς ότι τα παιδιά είναι, δεν είναι στα καλά του. Δεν είναι στα καλά του καθόλου. Μόνος του, ο τρελός του χωριού. Το έχω κερδίσει. Κανείς δεν του έχει πει ότι είχε τα κάτσε. Την προηγούμενη φορά κέρδισα. Κέρδισε. Ότι έχουμε έπαθλο. Να σου πω. Κέρδισε, παιδιά. Είναι του χωριού, πραγματικά όμως. Έτσι λοιπόν, για να συνέλθω, πάμε να δούμε το πιο κοντά. Επιστρέφουμε σε λίγο και το καλό που του θέλω να είναι στη δίπλα θέση. Φιώμα.